Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris, μεγάλη Τρίτη. Μέχρι και τις 7 θα πάμε μαζί με ποδοσφαιρικό, μπασκετικό και ό,τι άλλο ρεπορτάζ υπάρχει. Και αναφέρεται στον Άρη φυσικά ως επιτοπλίστων. Εδώ θα το ακούσετε, θα το πληροφορηθείτε. Μέχρι και τις 7 με τον Βασίλη Καβαδία να είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και εσείς να επικοινωνείτε εφόσον το θέλετε με την εκπομπή. Με τον γνωστό λίγο πολύ σε εσάς τρόπο, για όσους δεν το γνωρίζουν ή τυχόν το έχουν ξεχάσει, μέσω μηνυμάτων φυσικά, FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 5-45-26. Κινούμαστε, θα τους πούμε Πάσχα σε ρυθμούς της αυριανής αναμέτρησης όφι με τον Άρη, με την οποία ολοκληρώνεται το πριν τις γιορτές του Πάσχα. Θα υπάρξει μια διακοπή και μετά το επόμενο παιχνίδι είναι για τις 15 του Απρίλη προγραμματισμένο, όσον αφορά όχι μόνο τον Άρη αλλά και όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Ένα παιχνίδι το οποίο αύριο στις 3 η ώρα στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης δεν θα λέγε κανείς ότι έχει τόση σημασία όσο θα είχε αν ήταν κοντινές οι αποστάσεις μεταξύ των δύο πρώτων θέσεων και της τρίτης που αυτή τη στιγμή κατέχει η Παναχαϊκή. Δεν διακυβεύεται δηλαδή η άνοδος, η οποία κατά 95-90 μπορεί και παραπάνω της 100 νομίζω ότι έχει κλειδώσει για αυτές τις δύο ομάδες. Η πρώτη θέση είναι αυτή που διακυβεύεται, η πρωτιά, το γόητρο, το πρεστής, όπως θέλετε πείτε το, και φαίνεται ότι και για τις δύο ομάδες έχει σημασία αυτό, και αυτό από μόνο του κάνει το αυριανό παιχνίδι σημαντικό. Άγχος δεν υπάρχει όσον αφορά την άνοδο και για τις δύο ομάδες, αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Έχουν λυθεί δηλαδή τα πόδια των ποδοσφαιριστών και ενδεχομένως αυτό να βοηθήσει να παίξουν και πιο απελευθερωμένα, όχι μόνο αύριο αλλά και στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Η αγωνιστική, η 25η θα διεξαχθεί σε δύο δόσεις, καθώς θα γίνουν τα περισσότερα παιχνίδια αύριο, αλλά θα γίνει και ένα παιχνίδι, δύο παιχνίδια την Πέμπτη, Μεγάλη Πέμπτη. Θα παίξουν δηλαδή αύριο ο Απόλλων Πόντου με τον Εργοτέλη, ο Πανσεραϊκός με τη Σπάρτη, τα Τρίκαλα με τον Καραϊσκάκη και ο Απόλλων Λάρισας με την Καλυθέα. Και τη Μεγάλη Πέμπτη θα παίξουν ο Κισαμικός με τη Δόξα Δράμας και ο Πανεγιάλιος με την Παναχαϊκή. Περισσότερο ενδιαφέρον πλέον θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει στη μάχη της ουράς, και η μάχη θα φουντώσει όταν θα ανακοινωθούν και επίσημα από την Επιτροπή Αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ τα αποτελέσματα για την πρώτη φάση της επιτήρησης, για το πρώτο τρίμηνο δηλαδή για το οποίο ελέγχθηκαν οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες της Football League, και θα έχουμε απόφαση πιθανότατα μέχρι αύριο για τις ομάδες. Και λέω θα ανάψει, θα φουντώσει η μάχη, γιατί λογικά πρόβλημα έχουν κυρίως οι ομάδες που βρίσκονται από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και κυρίως προς τα κάτω. Αυτές δηλαδή κινδυνεύουν περισσότερο με αφαίρεση 3 βαθμών, που είναι η μεγαλύτερη ποινή, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει σωστά το φάκελό τους. Και θα αποκτήσουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα επόμενα παιχνίδια και τα υπόλοιπα μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, στο πρόβλημα είναι η Σπάρτη, που ξεκινάει δηλαδή από τη 10η θέση κάτω το πρόβλημα. Η Σπάρτη, η οποία έχει 32, η Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 28, 26 ο Εργοτέλης, 25 ο Πανσεραϊκός, 23 ο Αιγινιακός, 21 ο Πανεγιάλιος, 16 η Καλυθέα. Σήμερα δηλαδή που μιλάμε θα έπεφταν η Καλυθέα, ο Πανεγιάλιος, ο Αιγινιακός και ο Πανσεραϊκός. Όλες οι υπόλοιπες, και θα ακολουθούσα φυσικά τη Βέρκη και τον Αχαρναϊκό που έχουν εδώ και καιρό υποβιβαστεί. Θα δούμε. Περιμένουμε, είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής για την επιτήρηση. Το πρώτο τρίμηνο, επαναλαμβάνω, οι ΠΑΕ ελέγχονται για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως 31 Δωδεκάτου του 2017, δηλαδή για το πρώτο τρίμηνο της φετινής αγωνιστικής σεζόν, και θα ακολουθήσουν άλλα δύο τρίμηνα της επιτήρησης,
Γενάρης με Μάρτη και Απρίλης με Ιούνιο, οπότε ανακληρώνεται κανονικά η αγωνιστική σεζόν. Ο Άρης ενημερώθηκε μέσω εγγράφου που απέστειλε ο διευθυντής του τμήματος αδειοδοτήσεων του ΣΕΠΟ, ο κύριος Δημητρίου, ότι ξεπέρασε με επιτυχία το πρώτο τρίμηνο αυτό της επιτήρησης και πλέον ρίχνει όλο το βάρος στο κομμάτι της αδειοδότησης, που είναι ασφαλώς πιο σημαντικό, είναι πολύ μεγαλύτερος ο φάκελος, είναι πολύ περισσότερα τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλάβει μέσα σε αυτόν ο Άρης, αλλά αποτελεί κατά κάποιο τρόπο και μια ένδειξη, μια εικόνα για το τι μπορούμε να περιμένουμε για τη συνέχεια. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ, να σας πω, περιμένοντας το επίσημο των αποφάσεων, είναι ότι ο Άρης, ναι μεν, ξεπέρασε το πρώτο τρίμηνο αυτό της επιτήρησης, έχει εξοφλήσει δηλαδή τις οφειλές ή τις έχει διακανονίσει προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό team και λοιπούς που απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα και είναι συνεπείς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και την εφορία. Αλλά εξακολουθούν να υφίστανται κάποια θεματάκια που έχουν να κάνουν κυρίως με το θέμα της οργάνωσης. Παιδιά, το λέγαμε και άλλες φορές, θέλει πολύ προσοχή και θέλει λίγη καλύτερη οργάνωση στην ΠΑΕ Άρης. Καταλαβαίνω ότι φέτος τα πράγματα ήταν και πάλι πολύ δύσκολα, πολύ στενά τα οικονομικά πλαίσια. Υποχρεώθηκε η εταιρεία να καλύπτει περσινές υποχρεώσεις και να δοθούν πάρα πολλά χρήματα δεξιά και αριστερά, που κανονικά θα πήγαιναν και στη φετινή ομάδα, αλλά και γενικά θα δημιουργούσαν καλύτερες συνθήκες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά στο κομμάτι της οργάνωσης ο Άρης απέχει παρασάγκας από το σημείο που θα θέλαμε όλοι να είναι. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, να μην δίνονται δικαιώματα, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη στελέχωση, στην οποία έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Και ιδιαίτερη προσοχή εφιστούμε στο θέμα της αδειοδότησης. Θα είναι πραγματικά κρίμα να έχεις πληρώσει ή να έχεις τα τακτοποιήσει και να είσαι συνεπής οικονομικά και να σου λείπει κανένα χαρτί, δηλαδή να είσαι εκπρόθεσμος. Φανταστείτε τώρα τι έχει να γίνει. Σε αυτό το κομμάτι θέλει απλά προσοχή, διότι είναι, όπως σας έχουμε πει, διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με πέρσι. Είναι καλύτερα ασφαλώς, δεν το συζητάμε, αλλά και πάλι στο θέμα της οργάνωσης ο Άρης υπολείπεται αρκετά. Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Κατά τα άλλα, η ομάδα, θα πούμε και άλλα πραγματάκια γι' αυτό και ό,τι πληροφορίες έχουμε φυσικά εννοείται, προετοιμάστηκε και ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Όφη, ήδη πετάει αυτή την ώρα για την Κρήτη και ανακοινώθηκε και η αποστολή η οποία απαρτίζεται από 18 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι οι εξής: Καντιμήρης Αναγνωστόπουλος, Σόουζα Νίκητς Δελιζήσης, Πλατέλα Σιντζόγλου Διαμαντόπουλος, Μουμίν Μπούρμπος Βαλεριάνος, Πασάς Τζανακάκης Κάσος, Μαραγκός Χαντί, Ντούνης και Μπαργκάν. Αυτή είναι η 18. Δεν είναι διαθέσιμη και είναι εκτός αποστολής ο τιμωρημένος Μπαστακός, ο οποίος θα κτίσει την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας του. Θα επιστρέψει δηλαδή από το μάτς με τον Πανεγιάλιο και έπειτα. Δεν είναι οι τραυματίες Μιλούνοβιτς και Παυλίδης. Και επίσης είναι εκτός αποστολής, για άλλους λόγους φυσικά, γιατί δεν χωρούσαν προφανώς. Είναι επιλογή του προπονητή. Ο Τσουμάνης, ο Κανακούδης σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ο Ανάκογλου, ο Λότας και ο Νέτο. Ξεχνάω κάποιον? Νομίζω αυτή είναι. Αν ξεχνάω κάποιον, συγχωρέστε με. Σε γενικές γραμμές, αυτές είναι. Αυτό είναι το ρόστερ. Δεν έχουμε και παραπάνω ποδοσφαιριστές. Σας διάβασα τους 18 και όταν θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα θα δώσουμε και ρεπορτάζ για το πώς πάνω κάτω περιμένουμε να αγωνιστεί ο Άρης και πώς προσεγγίζει και από πλευράς, προσεγγίζεται από πλευράς Όφη η αυριανή αναμέτρηση. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Όφη. Όλα αυτά όταν θα επιστρέψουμε σε λίγο. Λοιπόν, ώρα για το πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για περισσότερο ρεπορτάζ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μέχρι και τις 7 μαζί σας. Σας ανέφερα την αποστολή. Η ομάδα σε λίγη ώρα θα είναι στην Κρήτη για το αυριανό παιχνίδι.
Επειδή μεσολάβουν πολύ λίγες μέρες από το προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με την Δόξα, ο προπονητής του Άρη, από ό,τι φαίνεται, θα πάει σε κάποιες μικρές αλλά στοχευμένες αλλαγές στο βασικό σχήμα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα επιστρέψει ο Χουσέιν Μουμίν, ο οποίος έλειψε από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια λόγω τιμωρίας, και είναι μια σημαντική επιστροφή για αυτή. Αυτή αφενός γιατί είναι ένας από τους παίκτες κλειδιά, νομίζω, της φετινής ομάδας και της διαφαινόμενης ανόδου, κομβικός στο παιχνίδι γενικότερα. Και αφετέρου γιατί είναι και ξεκούραστος. Οι υπόλοιποι είναι επιβαρημένοι, όσοι έπαιξαν τουλάχιστον στο 90 λεπτό με την Δόξα. Ο Μουμίν δεν αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και παίζει και σε ένα χώρο που απαιτεί πολλά τρεξίματα, οπότε είναι πολύ σημαντική η επιστροφή του και γι' αυτό, γιατί θα δώσει έτσι μια φρεσκάδα και θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, και θα συνθέσει έτσι το δίδυμο το γνωστό με τον Ιτζόγλου, με τον οποίο έχουν μια επικοινωνία και ένα κώδικα από το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι το δίδυμο που έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια και είναι απόλυτα φυσιολογικό να παίξει και στο αυριανό σημαντικό μάτς που παίζεται σε μεγάλο βαθμό η πρωτιά στο πρωτάθλημα της Football League. Η δεύτερη στοχευμένη, θα έλεγε κανείς, αλλαγή που μάλλον θα δούμε στο βασικό σχήμα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, εκεί όπου θα μείνει στον πάγκο ο Μπούρμπος και θα παίξει ο Τζανακάκης. Λογική ακούγεται για αυτή τα αυτιά μας, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που είναι κλεισμένα 34. Ο Μπούρμπος έπαιξε στο παιχνίδι με την Δόξα. Θα μπει ένας πιο ξεκούραστος και πιο νεαρός φυσικά σε ηλικία, ο Μανώλης ο Τζανακάκης, ο οποίος έχει και να αποδείξει και πέντε πράγματα, νομίζω, στο αυριανό παιχνίδι. Θα είναι και λίγο ένα κόκκινο πανί, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει ψυχολογικά αυτό για τον ποδοσφαιριστή. Έχει αυτή την περσινή τεράστια χαμένη ευκαιρία προς το τέλος της αναμέτρησης, πέρσι στο Γεντίκουλα, θα θυμάστε όλοι αυτή την κλασική ευκαιρία, πιο κλασική δεν γινότανε, που απόλυσε πέρσι ο κριτικός, ο Ρεθυμιώτης, ποδοσφαιριστής του Άρη, ο οποίος στα χρόνια που ήταν στην Κρήτη ανδρώθηκε στις ακαδημίες του Εργοτέλη, έπαιξε τον Εργοτέλη, τον οποίο δεν αγωνίστηκε ποτέ. Ίσα-ίσα ήταν το αντίπαλο δέος κατά κάποιο τρόπο. Έχει έτσι κάποια πραγματάκια να αποδείξει. Έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο, αν θέλετε, στο αυριανό παιχνίδι, και ίσως αυτό να σκέφτεται πέρα από την κούραση που μπορεί να έχει ο Μπούρμπος και να το χρησιμοποιήσει στο δεξί άκρο της άμυνας. Από εκεί και πέρα, στο κέντρο της άμυνας, το Σόζα με το Δελιζήσι δεν αλλάζουν και δεν υπάρχει λόγος να αλλάξουν. Θα αλλάξουν αναγκαστικά την επόμενη αγωνιστική, όταν θα είναι τιμωρημένος ο Δελιζήσις. Θα παίξει αριστερά ο Βαλεριάνος. Στα χάφ τα αμυντικά, σας είπα, ο Μουμίν που επιστρέφει με τον Ιτζόγλου. Ο Πλατέλας θα παίξει δεκάρι και πάλι, δηλαδή μπροστά από τους δύο αμυντικούς μέσους. Στη μία πλευρά της επίθεσης θα είναι ο Ντούνης, στην άλλη θα είναι ο Κάσος αντί του Πασά, και αυτή είναι η τρίτη δηλαδή κίνηση που κάνει ο προπονητής. Και στην κορυφή ο Διαμαντόπουλος, εκεί δεν υπάρχει και άλλος ούτως ή άλλως, θα είναι αυτός που θα υπομειστεί και πάλι το βάρος στην γραμμή κρούσης. Αυτή κατά 99% θα είναι η ενδεκάδα που θα παρατάξει αύριο ο Άρης, ο Δημήτρης Πανός, στο παιχνίδι με τον Όφη, που σας είπα δεν παίζεται κάτι όσο αφορά την άνοδο. Η πρώτη θέση είναι αυτή που είπες, τα μπακ, παίζεται. Μπούρμπος και... Όχι, ο Τζανακάκης. Τζανακάκης και Βαλεριάνος. Ναι. Το έδειξε λίγο πολύ, νομίζω, και η χρησιμοποίηση του Μπούρμπου στο μάτι της Κυριακής. Διαφορετικά θα νομίζω θα το έκανε ανάποδα. Σας είπα, Άλεξ, για το αγωνιστικό κομμάτι. Στην Κρήτη ζουν και αναπνέουν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ήδη υπάρχει μια κινητοποίηση και στον κόσμο τους. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κόσμος του Άρη δεν θα μπορεί να δώσει το παρόν. Παρά το γεγονός ότι στον πρώτο γύρο έδωσε κανονικά εισιτήρια στον Όφη και είχαν τη θύρα 4 στη διάθεσή τους οι φίλοι του Όφη και βρέθηκαν για μια πενταριά άτομα, ήταν εκεί στο πέταλο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει αυτή η απόφαση από τον αρμόδιο υπουργό, που βέβαια στηρίζεται στο γεγονός ότι υπήρξε ισχυτική εισήγηση από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι αυτό αποτελεί ισονομία και οτιδήποτε άλλο. Θα πει κάποιος βέβαια ότι okay, τώρα τι θες να μπλέξουμε κιόλας εκεί πέρα, να πάμε. Όχι, είναι δικαίωμα των οπαδών του Άρη και ειδικά των παιδιών από την Κρήτη που περιμένουν πώς και πώς
2-3 παιχνίδια το χρόνο να πάνε, να φωνάξουν για την ομάδα τους, να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους, να γουστάρουν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά τώρα, αν πάνε, θα πάνε χωρίς κανένα διακριτικό και θα κάθονται ανάμεσα στους φίλους του Όφη και δεν θα πρέπει και να παρασυρθούν να φωνάξουν κανένα γκολ για να μην τους την πέσουν κιόλας. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει ισονομία. Όταν στον πρώτο γύρο δίνονται από τη μία πλευρά εισιτήρια και στην άλλη περίπτωση απαγορεύεται. Ούτε καν μεμονωμένης μετακίνησης, ούτε καν να υπάρχει μία θύρα για τους 50, 100, 200 φίλους του Άρη που θέλουν να παρακολουθήσουν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με τον Όφη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι έτσι που θα ήθελα να σχολιάσω εξωαγωνιστικό. Το άλλο κομμάτι, το είπαμε και το πρωί, το βλέπετε και από το πρωί στο Λαμπαουτάρης, έχει να κάνει με όλο αυτό τον επικοινωνιακό εντός εισαγωγικών πόλεμο που έχει ξεσπάσει με τον κύριο Νεφελούδη, ο οποίος κύριος Νεφελούδης είναι για μία ακόμη φορά έκθετος στα μάτια του κόσμου του Άρη, υπό την έννοια ότι μπλέκει τον Άρη με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Καρυπίδη. Εγώ δεν θα εξετάσω αν δίκαια ή άδικα κάνει αυτή την επίθεση στον κύριο Καρυπίδη, αν θέλει η εταιρεία του Καρυπίδη μπορεί να απαντήσει πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Απλά εγώ δεν μπορώ να ανεχτώ ο συγκεκριμένος κύριος να μπλέκει τον Άρη στην όλη αυτή η υπόθεση, ενώ την ίδια στιγμή σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλων επιχειρηματιών να λένε ότι πρέπει να διαχωρίζουμε τα επιχειρηματικά τους από τα οπαδικά τους και τα ομαδικά τους. Ο Άρης σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει ευθύνη για το αν υπάρχουν κάποια πλήρωτοι υπάλληλοι στις εταιρείες του Καρυπίδη. Και από την πλευρά του, βέβαια, και ο Καρυπίδης λέει ότι δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία ο κ. Νεφελούδης με το Μαρινόπουλο, που από εκεί ξεκινάει το όλο πρόβλημα. Αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία, γιατί και δεν πρέπει να το κάνω και για σεβασμό στους ανθρώπους που τους οφείλονται χρήματα και έχουν μείνει στο δρόμο. Από την άλλη, όμως, και ο Νεφελούδης και ο κάθε Νεφελούδης που πληρώνεται από τον ελληνικό λαό δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπλέκει τον Άρη. Και πόσο μάλλον να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς, ακόμα και αν είναι ο προσωπικός του λογαριασμός, και να αποκαλεί φασιστοειδή όλους όσους στο όνομα του Άρη αντιδρούν σε μια επίθεση που γίνεται σε ένα από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να, πρέπει να καταλάβει ο κ. Νεφελούδης, εδώ δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, να λέτε ό,τι γουστάρετε και να μην υπάρχει απάντηση. Δικαιολογημένα έχουν εξοργιστεί οι φίλοι του Άρη με το συγκεκριμένο τύπο και δικαιολογημένα υπάρχει η αντίδρασή τους. Δεν δικαιολογώ φυσικά ούτε το ευρεολόγιο και κάποιους που ξέφυγαν. Αλλά ο Νεφελούδης και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας και η κ. Αχτσιόγλου, που είναι η προϊσταμένη του ως υπουργός εργασίας και είναι εδώ από τα Γιάννητσά, θα πρέπει να μαζέψουν το συγκεκριμένο κύριο όσον αφορά τον Άρη. Ξαναλέω, μπορώ να καταλάβω γιατί ξαφνικά ξανατίθεται θέμα Καρυπίδη. Πρόσεξε με τι αφορμή. Με τον Καρυπίδη να ζητάει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχει κερδίσει δικαστικά στη γνωστή διαμάχη του με τον Μαρινόπουλο να πάνε στους εργαζόμενους. Απλά επειδή ζητάει να πάει το 1/20 από αυτά που θεωρεί ο Νεφελούδης πρέπει να πάνε, του έκανε πάλι επίθεση. Και καλά κάνει. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει σε σχέση με τον Καρυπίδη, αν και θα έπρεπε, γιατί είναι αυτός που εκπροσωπεί τον Άρη αυτή τη στιγμή. Γιατί μπλέκει τον Άρη. Και τι τον νοιάζει τον Νεφελούδη που δίνει τα λεφτά του Καρυπίδης. Υπάρχουν κάποιες τελεσίδικες αποφάσεις που να λένε ότι δώσε. Μα ούτως ή άλλως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ενασχόληση του Καρυπίδη με τον Άρη υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, υπάρχουν οι αδειοδοτήσεις, υπάρχουν οι επιτροπές οι οποίες ελέγχουν το κατά πόσο είναι συνεπής και σύνομος γενικότερα ο Καρυπίδης και ο εκάστοτε μεγαλομέτοχος της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Μην τα συγχαίω με τα πράγματα. Τώρα αυτά όλα γίνονται και ξέρουμε όλοι γιατί γίνονται και να ξέρετε να είστε προετοιμασμένοι. Διότι τώρα που ο Άρης επιστρέφει, απλά η μαθηματική εξασφάλιση της ανόδου απομένει. Δεν νομίζω ότι με 8 παιχνίδια, γιατί υπάρχουν και αυτά τα δύο που έχει να δώσει ο Άρης, που δεν θα τα δώσει φυσικά, εννοείται θα τα πάρει στα χαρτιά με Αχαρναϊκό και Βέρεια, δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η διαφορά τώρα των 13 βαθμών που έχει από την τρίτη θέση. Τώρα λοιπόν που επιστρέφει ο Άρης και αρχίζει να μπαίνει και πάλι στο μάτι, γιατί είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι καθόλου σεβαστό, και όταν βλέπεις ότι σε παιχνίδι με την δόξα δράμας στην Football League μαζεύονται 15.000 στο γήπεδο, όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε έρχονται τώρα να χαλάσουν τη μαγιά και την ηρεμία στην οποία και την ιρβάνα στην οποία ζούσαν ή νόμιζαν ότι ζούσαν κάποιοι και εντός αλλά και εκτός πόλης. Θα υπάρξουν και άλλα τέτοια κρούσματα
Να είστε βέβαιοι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα. Τι έχει να αντιμετωπίσει ο Άρης. Και πραγματικά είμαι πολύ περίεργος να δω σε αυτό το πολύ ιδιότυπο καθεστώς στο οποίο παίζεται το πρωτάθλημα της Super League, γιατί πλέον εκεί πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας. Τι θέση θα έχει ο Άρης πραγματικά. Είμαι πολύ περίεργος να δω και ας είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Ο Άρης επίσης οφείλει να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλα τα μέτωπα, διότι είναι άλλα τα δεδομένα στη Super League και δεν μπορεί να πάει έτσι. Και ο Νόν νοεί, το βλέπετε. Τι συμβαίνει με αφορμή αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Νεφελούδη. Αλλά βέβαια αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ότι ο κόσμος του Άρη έχει και γρήγορα αντανακλαστικά και τον τρόπο να βάζει στη θέση του ανθρώπους οι οποίοι τολμούν να τα βάλουν με τον Άρη, ο οποίος δεν έχει και καμία σχέση με όλο αυτό. Είναι μια δικαστική διαμάχη των εταιριών του Καρυπίδη με τον κύριο Μαρινόπουλο. Τι σχέση έχει ο Άρης τώρα? Ο Άρης ελέγχεται. Ήδη σας μιλήσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για την επιτήρηση και το πρώτο τρίμηνο. Το άλλο αφορά εντελώς άλλη ιστορία. Και θα θέλαμε πραγματικά να υπάρχει η ίδια ευαισθησία στο κομμάτι αυτό και με τον κύριο Μαρινόπουλο, οπότε ξέρουμε μάλιστα τα τελευταία χρόνια ζει μια χαρά και πλουσιοπάροχα στις Ηνωμένες Πολιτείες του Μαϊάμι. Ενώ ο Καρυπίδης είναι εδώ. Δεν κρύφτηκε. Οπότε αφήστε τον Άρη στην απέξω και μην τον πιάνετε στο στόμα σας. Διότι και κάποιος άλλος που τον έπιασε στο στόμα του, είδαμε που είναι. Και αναφέρομαι στον κύριο Ζουράρη. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Αυτά έτσι με αφορμή ένα θέμα το οποίο απασχολεί από χθες και δικαιολογημένα νομίζω τον κόσμο του Άρη με αυτές τις νέες προκλητικές δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Υπάρχει μια ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ για το αυριανό παιχνίδι. Κάλεσμα είναι στην ουσία. Ναι, τη Μεγάλη Τετάρτη το γήπεδο μας έχει ξανά άρωμα Super League. ΟΦΗ άρεσε ένα μεγάλο παιχνίδι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων οι οποίες συγκυριακά και μόνο βρίσκονται στη Football League και όλοι γνωρίζουν πόσο ανάγκη της έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλούμε για μια ακόμη φορά τον κόσμο του ΟΦΗ να δημιουργήσει την ατμόσφαιρα που μας έχει συνηθίσει φετινή χρονιά, μια ατμόσφαιρα ιδανική, ποδοσφαιρική κτλ. Γήπεδο με παλμό, εντάξει. Είναι ένα κάλεσμα για τον. Και τους λέει και προσοχή, εντάξει, και τέτοια. Προσοχή και αποπνέει και ένα σεβασμό για τον Άρη στο ξεκίνημα και είναι λογικό. Εντάξει, το μεταξύ, αναπαράγουν και στην Κρήτη αυτή την πρόθεση της ΠΑΕ Άρης να τιμήσει τη μνήμη του Γκέραρτ. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί το αναπαράγουν από τη μία αλλά το χρησιμοποιούν παράλληλα για να ξεφωνήσουν τον Εργοτέλη. Γιατί λένε, ορίστε, με τον Άρη που έχουμε και την αντιπαλότητα και τα λοιπά για την πρώτη θέση και όλα τα υπόλοιπα θα τιμήσουν τη μνήμη του Γκέραρτ. Εσείς δεν φέρατε αυτό δέσμι να τιμήσετε και τα λοιπά. Έχουν και στην Κρήτη τα δικά τους τα θέματα, τα εσωτερικά εκεί, δύο ομάδες από το Ηράκλειο, ο Όφη και ο Εργοτέλης. Πάντως για την γκέλα που έκανε, για την γκάφα μάλλον που έκανε η Δόξα, ακόμη δεν έχει κατατεθεί ένσταση. Ναι. Στην, μέχρι αύριο είναι. Είναι μέχρι αύριο. Είναι 72 ώρες από το παιχνίδι, μέχρι αύριο στις 5 δηλαδή. Να. Ή στις 7. Στις 7. Εντάξει. Τι να σου πω, θα δούμε. Θα το δούμε αύριο. Ό,τι γίνει θα γίνει τελευταία στιγμή, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ή η Παναχαϊκή. Εγώ βλέπω ότι ο Απόλλωνας θα την κάνει. Απ' την άλλη, εντάξει. Θα δούμε. Εμάς δεν μας απασχολεί. Το μόνο που θα αλλάξει για τον Άρη θα είναι άμα θα έχει συντελεστεί με 2 γκολ περισσότερα. Ναι. Μόνο αυτό. Θα γίνει 3-0 δηλαδή. Αντί για 1-0 που ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με τη Δόξα Δράμας. Αγωνιστικά τα είπες. Εντάξει, αλλιώς το περιμέναμε λίγο αυτό το μάτς. Νομίζω ότι η ηρεμία που έχει φέρει και στον Άρη και στον Όφη, η μεγάλη διαφορά που έχουν από την Παναχαϊκή, έχει δώσει έτσι ένα διαφορετικό
στυλ γουήτρου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και οι παίκτες του Όφη και του Άρη θα, θα τα δώσουν. Δεν είναι μπας φωτιά, δηλαδή, που κρίνει τα πάντα, ναι. Που θα έλεγε ότι θα καθόσουν καθυλωμένο να το παρακολουθήσει, γιατί κρίνονται είναι πάρα πολλά. Τώρα, είναι ένα μάτς το οποίο εντάξει, οκ. Okay. Δεν σημαίνει ότι αυτό που θα το πάρει, άμα υπάρξει νικητή, θα πάρει και την πρώτη θέση. Θα έχει ένα προβάδισμα ασφαλώς, ναι. Αλλά είναι και άλλα παιχνίδια τα οποία έχουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Κοίταξε, άμα κερδίσει ο Άρης, νομίζω ότι θα είναι το μεγάλο φαβόρι, αλλά υπάρχουν μάτς που μπορεί και ο Άρης να γκελάρει. Γιατί οι ομάδες είναι ισόβαθμες. Δηλαδή, ένα αποτέλεσμα διαφορετικό αρκεί και μπορεί να γίνει η ανατροπή. Το ίδιο για τον Όφη. Τώρα μπορεί να σηκώσει μεγάλη κουβέντα αυτή η ιστορία, το κατά πόσο τώρα έχει σημασία να σταματήσει πρώτος, δεύτερος, αφού το ζητούμενο για τον Άρη ευθύς ξαχύριζεται να επιστρέψει εκεί που πρέπει και από ό,τι φαίνεται επιστρέψει. Εγώ το λέω για μένα δεν έχει. Ναι. Αλλά θέλω. Αλλά από την άλλη, ακούμε τον προπονητή, ακούμε τον τεχνικό διευθυντή, ακούμε τους παίκτες, τις δηλώσεις τους και γενικότερα στα όσα λέγονται μέσα στα αποδυτήρια να το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουν να τερματίσουν στην πρώτη θέση. Ναι. Καλώς. Αυτό δείχνει. Εγώ θέλω και το αίτο να σου πω. Ναι, ότι έχουν και χαρακτήρα νικητή. Αυτό εμένα δεν με χαλάει, ίσα-ίσα, εφόσον το θέλουν τόσο πολύ. Θα παρουσιαστούν και αναλόγως αύριο στο γήπεδο. Μακάρι να δούμε δηλαδή μια εικόνα μιας ομάδας η οποία πραγματικά και το λέει αλλά και το δείχνει με την εικόνα του. Θέλει να τερματίσει και πρώτη και αίτητη το φετινό μαραθώνιο του Football League. Μακάρι να το πετύχει. Από εκεί και έπειτα ξαναλέω. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Δεν αλλάζει κάτι, ναι. Παιδιά. Τώρα ο Άρης είπαμε, τα ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ αυτά τα 4 χρόνια. Το ζητούμενο ήταν να επιστρέψει και επιστρέφει. Τώρα από εκεί και πέρα, οκ. Okay. Και τι, θα πάρουμε το τρόπο του πρωταθλή και το βάλουμε τι. Τη χρονιά που επέστρεψε με τον Βελόνι τρίτος, δηλαδή. Τι... Ναι, δέκατα. Και βγήκε στην Ευρώπη μετά κατευθείαν. Αυτό είναι το θέμα. Είναι γέννης με το καλό να γίνει. Να είσαι καλά όταν θα είσαι στη Super League. Εκεί είναι που πρέπει να δώσει προσοχή ο Άρης και έμφαση. Τώρα, οκ. Okay. Δηλαδή, τι θα πάμε, θα πανηγυρίσουμε, πάρουμε το κύπελο και θα το κάνουμε και περιφορά στο Γκλάζι Βικελίδη. Ένα ονόρε για του. Ονόρε για του παίκτε που είναι τώρα, για τον προπονητή, για τον τεχνικό διευθυντή. Να το και καταλαβαίνω το Μυροφορίδη για παράδειγμα, και ειδικά να φέρουμε στο συγκεκριμένο, γιατί σε όλες τις ομάδες που έχει πάει και έχει επιτύχει τις ανόδους, το έχει κάνει όντας πρώτος. Και το έχει αυτό το πράγμα ως ένα στόχο. Ξεκάθαρα. Το φαίνεται και από τις δηλώσεις που κάνει. Και είναι και κάποιοι παίκτε οι οποίοι φαίνεται ότι επίσης έχουν τον ίδιο στόχο. Μακάρι. Όχι, νομίζω και για τον Άρη και για τον Όφη υπάρχει ένα ονόρε. Είναι δύο μεγάλες ομάδες που, σωστά το λέει ο Όφη σήμερα, συγκυριακά βρίσκονται, ναι. Εκεί και ο Άρης και ο Όφη. Και η ουσία είναι ότι και τελευταία αγωνιστική να κατάφεραν να ανεβούνε, αυτό θα μετρούσε και αυτό θα μείνει και στο τέλος της υπόθεσης. Τώρα από εκεί πέρα, ποδόσφαιρο είναι, παιδιά. Φυσικά και ο άλλος θέλει να βγει πρώτος. Κατάξει, και ας είναι και επειδή είναι και απελευθερωμένος. Είναι και ένα κίνητρο για τον Όφη, να σου πω κάτι. Να σπάσει το ίδιο το Άρη. Όπως το έχει και ο Άρης με τον Απόλλωνα πέρσι. Και από τη στιγμή που οι ομάδες έχουν βγει και οι δύο και είναι και απελευθερωμένες, ας παίξουν και καλό ποδόσφαιρο. Είναι δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Να ευχαριστηθεί ο κόσμος. Και αυτός που θα το δει από την τηλεόραση. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι τα μάτς που όταν είσαι απελευθερωμένος μετράει και ο εγωισμός του ποδοσφαιριστή. Σίγουρα δεν θα θέλει κανένας από τους δύο να χάσει. Όφη, εντάξει, θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο από την άποψη ότι παίζει εντός έδρας, θα έχει τον κόσμο του. Ένα παιχνίδι θέλει να χάσει όταν μπαίνει μες στο γήπεδο, το συζητάμε. Ναι, παιδί μου, υπάρχει το παιχνίδι που χάνεις και λες, εντάξει, μωρέ, και τι έγινε. Υπάρχει και το μάτς τώρα όπως αυτά που δεν πας χαλαρόσκα, γιατί το έκανες και σύγκριση με τον Πανεγιάλη, θυμάσαι. Δεν θα πάνε χαλάροι αύριο. Θέλουν να πάρουν ένα αποτέλεσμα. Έστω να μην χάσει ο Άρης, και ο Όφη θέλει να κερδίσει. Αλλά θα παίξουν πραγματικά οι δύο καλύτερες ομάδες, οι δύο. Παίζει καταρχήν η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα. Εντάξει, είναι και πολύ φορμαρισμένο ο Όφη. Έχει ένα 11 στα 11. Έχει απίστευτη ρέντα στα τελευταία παιχνίδια. Του βγαίνουν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις τι, ο Όφη έχει. Έβλεπα το μάτς με τη Βαναχάη εκεί και στο μυαλό μου το συνέκρινα με το μάτς που έδωσε με τον Απόλλωνα Λάρισας. Είναι αυτό που λέμε η μπάλα. Ο Όφη με τον Απόλλωνα Λάρισας είχε 3 δοκάρια. Δηλαδή βαρούσαν από παντού. Η μπάλα πήγαινε με ένα μαγικό τρόπο έξω. Με την Παναχαϊκή έγινε ακριβώς το αντίθετο. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και δες τώρα ένα αποτέλεσμα σε ένα μάτσο που είναι πολύ καλύτερο ο Όφη στο δεύτερο ημίχρονο με την Απόλλωνα Λάρισας. Χάνει. Και σε ένα μάτσο που δεν είναι τόσο καλός αγωνιστικά, έχει μια καλή παρουσία στο κήπεδο, δεν είναι τόσο καλός όσο εκείνο, κερδίζει 3-0 στο ημίχρονο. Γιατί οι κόντρες μπαίνουν γκολ. Γιατί οι φάσεις γίνονται γκολ. Αυτό όμως είναι και το ποδόσφαιρο. Και μπορεί έτσι να διαμορφωθεί και ένα παιχνίδι. Ένα αποτέλεσμα μάλλον αύριο. Άρα εγώ κρατάω ότι οι δύο καλύτερες ομάδες
κερδίζουν την, την άνοδο και από εκεί και πέρα έχουν 8 αγωνιστικές μπροστά τους για να δούμε ποια θα τερματίσει στην πρώτη θέση και ποια θα τερματίσει στη δεύτερη θέση. Θα πάρει ένα προβάδισμα ο νικητής αύριο, χωρίς καμία αμφιβολία, αλλά υπάρχουν παιχνίδια που μπορούν να γκελάρουν και μπορούν να γκελάρουν και για ένα ακόμα λόγο. Ότι θα είναι πιο χαλαρές. Θα έχουν χαλαρώσει. Και ο Όφη και ο Άρης, ας πούμε ο Όφη θα πάει στη Δράμα. Ο Άρης θα πάει στον Καλαϊτζίδη. Και ο Όφη νομίζω πάει στην Καλαμαριά. Αυτά είναι κάποια παιχνίδια τα οποία διαφορετικά παίζεις όταν παίζεις το κεφάλι σου και διαφορετικά παίζεις όταν είσαι 15 βαθμούς μπροστά. Τώρα ο άλλος θα πάει να βάλει να σπάσει το πόδι του. Άμα είναι 15 βαθμούς, ας γίνουν και 12, ας γίνουν και 13. Τι έγινε. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν είναι ένα παιχνίδι για την τιμή έτσι, και των δύο ομάδων και μακάρι να το ευχαριστούμε. Σίγουρα και εμείς και οι κριτικοί θα το δούμε πιο άνετα αν αυτό το μάτς έκρινε, σε σχέση με το αν αυτό το μάτς έκρινε ποιος από τους δύο θα ανέβει αν ανέβαινε ένας. Έτσι. Οπότε ας το ευχαριστηθούμε αυτό το μάτς. Είναι και μέρες Πάσχα. Για να κάνουμε μετά όλοι. Θα επιστρέψουμε να πούμε και άλλα πραγματάκια στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο 495 λέει: αυτός που μας καθυβρίζει θα πάθει χειρότερα από ότι ο τσακαλώτος του Πειραιά. Ο Καρυπίδης γιατί διαπραγματεύεται για τα τηλεοπτικά με ομάδες που κόβουν 400 εισιτήρια. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν αύριο στο ΔΑΚ Πηλέας. Είναι μια καλή πάσα αυτό. Παιδιά, θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας. Και ξέρω ότι ο 495 το λέει με αγάπη, γιατί είναι φανατικός φίλος και της εκπομπής και του συλλόγου. Θα πρέπει να αφήσουμε αυτούς που διαπραγματεύονται να διαπραγματευτούν γνωρίζοντας όλες τις παραμέτρους. Υπάρχει κάποιος άλλος εκτός του Καρυπίδη που αυτή τη στιγμή θα θέλει να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο? Αν βλέπει ότι μόνος του μπορεί να πάρει 5 δραχμές, αλλά με μια κεντρική ημιδιαχείριση, όπως είναι αυτή, η μη κεντρική μάλλον διαχείριση, θα πάρει 15 δραχμές. Τι θα κάνει, θα πάει να διαπραγματευτεί μόνος του? Γιατί σας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οι προτάσεις μέχρι στιγμής είναι συγκεκριμένες από την ΟΒΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει την πορεία. Πηγαίνοντας με τον γκρουπ των ομάδων, υπέγραψε ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι δεν μπορεί, ότι απόλυσε το δικαίωμα να διαπραγματευτεί μόνος του το τηλεοπτικό. Αυτή δεν το απόλυσε αυτό το δικαίωμα ολοκληρωτικά. Είπε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία. Εντάξει, αυτή τη στιγμή πηγαίνει με τους υπόλοιπους. Γιατί για 15 μέρες. Για 15 μέρες. Μέχρι να γίνει η αδειοδότηση. Έτσι κι αλλιώς δεν θα υπέγραφε ο Άρης μέχρι τις 20 Απριλίου. Μέχρι 19 Απριλίου είναι αυτό. Αν δεν βρούνε λοιπόν αυτές οι ομάδες μια κοινή συνισταμένη συμφέρουσα, τότε θα πάει μόνος του. Και να σου πω κάτι. Αν δεν τον συμφέρει τον Άρη, τι θα κάνει? Τον πούνε πάρει σε 500 χιλιάρικα. Τι θα πει, ναι, υπογραφώ? Η υπογραφή αυτή είναι μια στήριξη στο ότι ναι, δίνω την αξιοδότηση την τετραμελή αυτή η επιτροπή να διαπραγματευτεί. Το διαπραγματευτεί δεν σημαίνει υπογράφω συμβόλαιο. Και θα σου το πω και αλλιώς. Μαζί με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πάρει 3-4 εκατομμύρια, αν είναι στη Super League. Μπορείς να πάρεις περισσότερα ή λιγότερα, εσύ πιστεύεις, ως Άρης μόνος σου? Δεν ξέρω τι παίζεται στην αγορά πλέον στα νούμερα. Οι ενδείξεις πάντως με βάση αυτά που συζήτησαν χθες, οι 8, μέσα από μια άτυπη κουβέντα που έχουν κάνει με την ΟΒΑ, είναι ότι ο Άρης είναι περίπου 500.000 παραπάνω αν πάει με τους μαζί, σε σχέση με το τι παίρνει μόνος του. Αυτά βέβαια αλλάζουν, όπως αντιλαμβάνεστε. Και τα λεφτά που μπορεί να δίνει σήμερα η όποια ΝΟΒΑ που είναι. Εντάξει, αυτά που, που έχει την ανάγκη για την βιωσιμότητα και όλα τα υπόλοιπα. Αν εσύ βγάλεις ένα άλλο χαρτί που καλύπτει τη βιωσιμότητα, αυτό αλλάζει το νούμερο. Δεν είναι δεσμευτική αυτή η υπογραφή για συμφωνία. Είναι δεσμευτική για διαπραγμάτευση. Απλά δεν μπορείς αυτές τις 20 μέρες να πας να υπογράψεις μόνος σου. Όχι, αυτή τη στιγμή αυτό που υπέγραψε είναι ότι δεν μπορεί να πάει να υπογράψει μόνος του για το διάστημα. Για το διάστημα αυτό. Τέσσερις είναι επιλογές που θα κρυθούν στην πορεία. Αν ήταν οι κινήσεις αυτές τακτικές σωστές ή όχι, από το τελικό συμβόλαιο που θα πάρει ο Άρης. Για το νούμερο δηλαδή που θα εισπράξει. Για το τι δύναμη μπορεί να έχει μόνος του. Από το πόσο πιάνει στην αγορά, ρε παιδί μου, γενικότερα. Σε ένα πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες και βλέπετε τι πρόβλημα πάει να δημιουργηθεί για πάρα πολλές ΠΑΕ με το τηλεοπτικό, οι οποίες δεν θα μπορέσουν να έχουν βιωσιμότητα, δηλαδή, αν δεν έχουν ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο.
Και γι' αυτό κάνουν αυτή την κίνηση. Και για τον Παναθηναϊκό είναι και άλλα μέσα. Τώρα εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι. Είναι και η προσπάθεια που κάνει να γλιτώσει την παραμονή. Στο ΔΑΚ Πηλέας, γιατί πάμε αύριο, το γυναικείο βολή. Mm. Πολύ καλή παρουσία των κοριτσιών. Και φέτος, νομίζω, στην καλύτερη θέση ever. Εντάξει, κάνουν, κάθε θέση. Χρόνο κάνουν και ένα βήμα τα κορίτσια του γυναικείου βόλεϊ. Και είναι πολύ σημαντικό. Σταθερότητα και οικονομικά είναι καλά τα πράγματα. Βλέπεις ότι... Όποιος μπορεί να βοηθήσει, εννοείται ότι πρέπει να πάει για να βοηθήσει. Και... Δύσκολη μέρα, βέβαια, αλλά εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολη μέρα. Τώρα είναι και συνεχόμενο το ωράριο για όσους εργάζονται στην αγορά, για παράδειγμα, σε κάποιο εμπορικό κατάστημα. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι. Δεν τερματίζει δεύτερο στο γυναικείο βόλεϊ κάθε φορά. Ναι, σωστό. Και αξίζουν και ένα χειροκρότημα τα κορίτσια και θα δείτε και ωραίο θέαμα. Από κάθε άποψη εκεί το θέαμα είναι ωραίο. Εκεί δεν μπορείς να κρινιάξεις ότι δεν βλέπεις καλό θέαμα. Στο γυναικείο βόλεϊ βλέπεις πάρα πολύ καλό θέαμα και αξίζουν τις στήριξεις τα κορίτσια του Άρη. Γενικότερα αξίζουν στήριξης και στον ερασιτέχνη, αλλά βλέπετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε ρίξει αλλού το βάρος, τα τελευταία χρόνια έχουμε ρίξει αλλού το βάρος, γι' αυτό και έφτασε και το βόλεϊ ανδρών να είναι μία ανάσα από τον υποβιβασμό. Αυτό που ελπίζει ο Άρης αυτή τη στιγμή να πέσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά και μπορεί πάλι... να πει κανείς ότι δεν ήταν αναμενόμενο. Με μαθηματική ακρίβεια πήγαινε το τμήμα προς τα εκεί. Ναι. Αφού είναι παρατημένο, δεν ασχολείται κανένας, δίνει τέτοια τα χρέη που έχει, που δεν μπορεί να σταθεί σε επαγγελματική κατηγορία. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό τώρα, τι να συζητάμε. Είναι θλιβερό βέβαια. Είναι θλιβερό γιατί μιλάμε για την ομάδα που είχε σπάσει το κατεστημένο της Αθήνας στο βόλεϊ και στο βόλεϊ, γιατί το είχε κάνει και στο μπάσκετ φυσικά εννοείται. Αλλά ποιος θα αναλάβει αυτά τα χρέη, πώς είναι, τα 450 χιλιάρικα, πώς είναι. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Όσα και να είναι, βλέπω, εγώ ξέρω ότι ξεκινούσε φέτος η σεζόν και ερχόντουσαν χρέη από τον Ντάμποβιτς και τον... Μην ποιος μου είπε τώρα, κάπου το διάβασα, κάποιος μου το είπε, δεν είμαι και βέβαιος γιατί δεν το παρακολουθώ και... έτσι επισταμένα, μπορώ να κάνω και λάθος, αλλά ότι ο βασικός διαγώνης λέει στο παιχνίδι του Μακεδονικού έλειπε διακοπές. Διακοπές, δε φίλε. Διακοπές του Πάσχα, έφυγε. Έτσι μου μετέφερα, παιδιά, αν κάνω λάθος, μάλλον να έκανε, βοηθήσει. Μάλλον μήπως έπαιζε και δεν ήταν καλός. Ναι, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος, δηλαδή να είναι μπαρούφα αυτό που λέω. Δεν νομίζω τώρα. Τι να ας με διορθώσετε, παιδιά, δεν το παρακολουθώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Κάτι τέτοιο έφτασε στα αυτιά μου. Παναλαμβάνω, όποιος μπορεί να βοηθήσει. Έτσι μου μεταφέρθηκε. Εγώ νομίζω ότι είναι ότι μάλλον δεν έπαιζε και δεν ήταν καλός. Μπορεί να είναι, μπορεί να μάλλον κάνω λάθος. Το είδα και εγώ γραμμένο στο Facebook. Ήταν μπορεί γραμμένο. Να κάνω λάθος, παιδιά. Εσείς είπα δεν το παρακολουθώ, συγχωρέστε με αν έχω πει κουτσάνα. Τι να σου πω τώρα, εντάξει, η κατάσταση που έχει φτάσει στο τμήμα είναι τέτοια που δεν είναι. Είναι γενικότερα η κατάσταση που υπάρχει στον ερασιτέχνη που αν δεν ανέβει το ποδόσφαιρο να υπάρχει μία ανάσα και ενώ υπήρξε και ο συνδυασμός και με τον μπάσκετ, εκεί που έλεγε θα πάρω μία ανάσα από τον μπάσκετ του ερασιτέχνη. Ήταν χειρότερα το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο έδωσε και 5 ευρώ. 5 βέβαια, όχι παραπάνω, 5. Εντάξει. Η ουσία είναι ότι γενικότερα και ο κόσμος δεν τον τράβηξε το βόλεϊ, ρε παιδί μου. Αν εξαιρέσει κάποιους ανθρώπους που το γούσταραν και βοήθησαν και οικονομικά και ήταν πάντα παρόντες και τα λοιπά. Και πάλι εντάξει. Καλά που ήταν και αυτοί, διότι διαφορετικά δεν θα κατέβαινε στο πρωτάθλημα η ομάδα. Ως άθλημα και το γυναικείο... Γραμμές. Μετά τις 6.30. Το γυναικείο βόλεϊ τραβάει, έχει κόσμο. Αλλά είναι και αυτή η υγεία που αποπνέει, οι στόχοι που υπάρχουν, όλα αυτά τα πράγματα έχουν οδηγήσει. Στο βόλεϊ του Άρη δεν ασχολήθηκε να το πω κανείς μας. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να έχουμε πασχαλινές γραμμές μετά, μέχρι το τέλος της εκπομπής. Τουλάχιστον να ακούσουμε εσάς έτσι λίγο πριν το Πάσχα, να πείτε αυτό που έχετε. Η ομάδα μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την άνοδο, αλλά νομίζω τυπικά είναι στη Super League. Οπότε έχουμε και περισσότερα πράγματα να πούμε και σιγά σιγά η κουβέντα θέλοντας και μην πάει και στην επόμενη σεζόν. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε. All About Aris on Air στο Libero 107,4. Πάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής με δικές σας παρεμβάσεις. 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. Μεγάλη Τρίτη σήμερα. Και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε Χρήσανθε, χαίρετε κύριε Αλέξανδρε. Γεια σου Νίκο. Λοιπόν, μου θυμήσατε τον κύριο Ορφανό, κύριε δημοσιογράφε. Τον Ορφανό. Ναι, θυμάσαι το 2007 τα ίδια που έκανε και ο Νεφελούδης. Τι έλεγε τότε για κάποιες δωρεές στη Λέκο.
Θα θυμάστε, και μετά δεν ξαναβγήκε ποτέ βουλευτής. Η αλήθεια είναι ότι μετά δεν ξαναβγήκε, ναι. Ναι. Τα ίδια αυτά. Άξω, αλλά ο Νεφελούδης όμως δεν είναι βουλευτής. Ο Νεφελούδης είναι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα, διότι ο κύριος Νεφελούδης έχει από πάνω του έχει πολιτικούς προϊσταμένους, οι οποίοι πρέπει να του τραβήξουν το αυτάκι. Και δεν λέω να το τραβήξουν σε σχέση με αυτά που λέει με τον Καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πω ποτέ και δεν θα εμπλακώ ποτέ στις επιχειρηματικές δραστηριότητες κάποιου και το τι γίνεται με εργαζόμενους κτλ. Εγώ λέω γιατί μπλέκει τον Άρη. Ναι, μπλέκει γιατί είναι η μοναδική ομάδα που ποτέ δεν θα πάρει ρεύμα και κόπεδα, κύριε δημοσιογράφε. Πολύ πιθανό γι' αυτό. Τον κύριο Συνοδεινό τον ξέρετε αυτόν τον βαθύ. Τον? Τον κύριο Συνοδεινό, Συνοδεινό. Τον Ιούλιο, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Δεν ξέρω αυτός τι είναι, αλλά είναι του ίδιου κόμματος. Δηλαδή κάποτε ήταν πράσινος, τώρα έγινε κόκκινο, μετά δεν ξέρει κανένα. Το ότι είναι του ίδιου κόμματος δεν σημαίνει κάτι. Ξέρω και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε για τον Άρη με απόλυτο σεβασμό. Κοίταξε. Εγώ δεν τους χαρακτηρίζω με βάση το κόμμα. Ναι, ναι, υπήρξαν κι άλλοι όπως ο Λιάνης. Υπήρξαν πολλοί τέτοιοι όπως ο Γιάννης Ιωαννίδης. Εγώ θέλω σεβασμό στον Άρη. Σεβασμό στον Άρη και σεβασμό στον κόσμο του. Κάνεις λάθος, κύριε δημοσιογράφη, δεν τον έχουν το σεβασμό. Όχι, μα αυτοί είναι σεβασμοί. Δεν εντάχθηκε σε κανένα από αυτά τα συστήματα. Και να μην σας θυμίζω και την περίπτωση του Γκράτσικου πιο παλιά, γιατί εντάξει τότε παιδί ήμουν εγώ. Λοιπόν, αλλά αυτά θα τα έχεις. Σας τα είχα ξαναπεί. Και θυμάσαι στη Λέσκη που ερχόταν κάτι βουλευτές για δωράκια δίθεν τη ΣΕΚΟ. Το θυμάστε που μας τα λέγανε και μπροστά μας. Πιστεύω να μην τα ξεχάσατε. Ισχύει να τη γίνεται σήμερα. Ναι. Και θα ήθελα να πω και κάτι για τους δημοσιογράφους. Στυλ Κανελάκη, στυλ Τραπεζανίδη. Στυλ όλων αυτών που επιτέλους θα τους δώσουν συντάξεις. Συντάξεις. Κουράστηκα να κλαίνω όταν ο Άρης κερδίζει. Τους κουράστηκα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Να ρωτήσω κάτι. Το Γιώργο πού τον άκουσες να κλαίει για τον Άρη, για να καταλάβω. Να σου πω κάτι. Θες να βάλουμε αναμεταδόσεις του. Α, στις μεταδόσεις που κάνεις στα παιχνίδια. Ναι, ναι. Γιατί κλαίει άμα χάνει ο Άρης, μα δεν χάνει ο Άρης. Όχι, κερδίζει. Είναι, σαν να σου πω κάτι, ποτέ δεν τον είχα και στο δικό μου συνάφι. Δεν ήταν ποτέ Αριανός για μένα. Μα, εντάξει, τέλος πάντων, στην ΕΡΤ δουλεύει ο Γιώργος, οπότε, αλλά είναι ιδιωτικά όπως, μέσα, κοίταξε, ο καθένας επιλέγει στο ιδιωτικό μέσο, επιλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Όχι, δεν ξέρω, ας πάει όπου θέλει στο ιδιωτικό, στο κρατικό δεν θέλω. Μάλιστα, δεν τον θες, μάλιστα. Ναι, και κοίταξε, δεν θα ξεχάσω και τον κύριο Βουλώνη, την παρέα του. Τον κύριο του Βορρά. Το Βουλώνη, πού το θυμήθηκε στον κύριο Κώστα. Πού το θυμήθηκα για... 90 χρονών έχει φτάσει ο κύριο Κώστα. Πού το θυμήθηκα ότι τα εγγόνια του και τα παιδιά του είναι στα μέσα που αγαπάει πάρα πολύ. Άκου λίγο, αυτά τα θυμάστε με το συμπέθερο το Ζαγόρα τα βράδια συνήθως, έτσι. Όχι, όχι. Τι? Ο Γιώργος ασχολείται. Ναι? Αυτά που θέλει να πει εγώ είμαι ο Νίκος. Ναι, το ξέρω. Απλά επειδή τα βρίσκετε, είστε κολλητοί, έχω μάθει, γι' αυτό σου λέω. Ορίστε. Έχει έρθει και στη Χαλάστρα, έχετε φάει ψάρια εκεί, τίποτα με το Ζαγόρα. Κοίταξε. Για να βγει να πάει εδώ στη Χαλάστρα πρέπει να... Γεια σου Νικόλα, άρχοντα! Αριανάκι μου εσύ! Είδες παρέμβα, εδώ απ' έξω είναι. Γιάννατα! Είδες, πιστε κολλητή! Τέλος πάντων. Άντε κλείσε Νίκο, είναι κι άλλοι. Χρήσατε! Έλα. Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Είπες κάτι για κάποιο Μανιά. Τι είπα. Είπα ότι ο Μανιάς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από πάντα. Ναι. Δεν μου λες, εκεί στη Τρίπολη έχει αρετσού. Αν έχει αρετσού, όχι δεν έχει. Στη Σερβία. Στη Σερβία. Ναι. Αρετσού στη Σερβία έχει βέβαια. Στο Βελιγράδι. Έχει, Στο Βελιγράδι. Όταν θα έχουν αυτά, τότε θα έρθει και στον Άρη αυτός που μου έριξε στη Β' Εθνική. Ο Μανιάς έριξε στη Β' Εθνική. Ποιος με έριξε. Ποιος Μανιάς δεν σε έριξε. Δεν θα σου πω και τα άλλα τα ονόματα. Ο Μανιάς ήταν ό,τι καλύτερο είχε εκείνη τη μέρα. Έλα, εκείνη τη σεζόν. Σε παρακαλώ. Είχε καλύτερου παίκτε εκείνη τη σεζόν από το Μανιά. Όχι. Εντάξει τώρα, μην μου πεις τώρα ότι ήταν και κάτι το ιδιαίτερο από τον Απόλλων Σμύρνης. Εντάξει, παρουσιάζει μακάρι, σημαντική βελτίωση. Μακάρι να έχω, κάθε χρόνο και καλύτερος, μακάρι να έχω του χρόνου ένα σέντερ φόρσα το Μανιά. Τον Μπομπαντίγια θέλω. Τον Μπομπαντίγια. Μπομπαντίγια κάνει 500 χιλιάρικα. Έκανε να τότε. Τώρα κάνει 2 εκατομμύρια. Καλά, δεν παίρνει. Άντε, κλείσε, να είσαι καλά, Νικόλα. Άντε, καλό απόγευμα, τα λέμε. Καλό απόγευμα, σαν αναφέρθηκε στο Μανιά. Απλά να πω, παιδιά, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, παιδιά. Κάτσε λίγο, Χρήσανθε. Ο Μανιάς στον Αστέρα Τρίπολης έχει συμβόλαιο και του χρόνου.
Ναι. Το οποίο είναι 170.000 ευρώ. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Όχι, το δίνω για σέντερφο στην Αλφαεθνική. Σου λέω ότι έχει. Σου λέω, ναι. Λέω το ρεπορτάζ. Δεν είπα τίποτα άλλο. Λέω ότι έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά στον Αστέρα Τρίπολης. Και το συμβόλαιό του είναι 170. Αυτό λέω απλά. Ναι. Ο Μπομπαντίγια πάντως παίρνει 2 εκατομμύρια φέτος. Ποιο Μπομπαντίγια τώρα. Αυτό λέω, να είμαστε ρεαλιστές. Ρεαλιστές να είμαστε, αυτό λέω. Επόμενο, παρακαλώ. Βάλα τον Παπαδόπουλο, τον πάρει τηλέφωνο τον Μπομπαντίγια και φιλαράκια τώρα. Ποιον Παπαδόπουλο. Τον Νίκο. Είναι και φιλαράκια τώρα. Φιλαράκια να ρίξει. Για να ρίξει λίγο το καθένα. Θα έρθει με το χάμερ πάλι και με το θηρίο που είχε έρθει. Πεχτάρα. Βέβαια, πρόσεξε. Ο Αριανός όταν ήρθε ο Μπομπαντίγια ξεφώνιζε γιατί δεν κράτησε τον Ολαϊτάν. Και έλεγε ποιο Μπομπαντίγια. Και μετά που το είδε το θηρίο. Έτσι είναι αυτά. Βέβαια, ο Μπομπαντίγια έρθει σε ένα όρο. Ναι. Μόνο με σιόλι η προπονητή έχει ωραία, φίλε. 100%. Τι τον είχε κάνει. Μόνο με σιόλι. Πώς δεν τον έφαγε εκείνο το μάτς μετά. Κανονικά να τον έτρωγε όμως. Ναι, εντάξει, εντάξει. Να συζητάμε τώρα. Τέλος, εντάξει, μανιά να βγαίνετε όλοι. Στην εκπομπή βγαίνετε όλοι οι φίλοι του Ζαγόρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Έχουμε. Τον πήρατε πρέφα ότι κυκλοφορεί. Τον άκουσα. Ναι, εδώ με ρωτάει πότε θα φάμε, λέει ο Γιώργος. Έχεις υποσχεθεί φαγητό. Έχω. Α, ναι. Γιατί τρία χρόνια αυτή η υπόσχεση έχει μείνει, ρε φίλε. Τι γίνεται. Εδώ έχει γίνει η εκπομπή φίλων Ζαγόρα. Γεια σου, Στέλιο. Ένα τραπέζι θυμηθήκαμε τώρα εδώ που είμαστε τρίτες. Καλή ώρα. Φίλων και αδερφών Ζαγόρα. Και εγώ σε αγαπώ. Αλλά κάτι θυμήθηκα τώρα με τον Αλέξη που λέγαμε. Βασικά ήθελα να σε πάω τηλέφωνο. Μπα είχα μια άκρη. Γιατί με τσουβάλιασα με τα μάξι. Αλλά εντάξει, τη βρήκα. Κοπάνει στο αυτοκίνητο κι αυτό. Όχι, κοπάνισα. Με δεν κοπάνισα. Σε κοπάνισα, ναι. Πώς κατάφερες, φίλε, σε μονόδρομο να σε κοπανίσουνε. Πες λίγο, πώς. Φίλε, και όχι σε μονόδρομο. Ναι. Εδώ, ρε φίλε, ήρθα από την Αθήνα την Πέμπτη έλεγχος γιατί δεν πίστευε ότι αυτή μπήκε σε αυτό το μονόδρομο. Έστειλε ασφαλιστική για την Αθήνα τέτοιο, ελεγκτή. Δεν σε κάνω πλάκα. Με πήρε ένα τηλέφωνο την Πέμπτη και μου λέει, γεια σας, στην Αθήνα είμαι. Ναι. Λέει, να ελέξω το αμάξι στην τράκα. Ναι. Λέω, ρε φίλε, τι να ελέξεις, τρελός είσαι. Όχι, μου λέει να το ελέξω. Και τον πάω εκεί πέρα και μου λέει, εδώ μπήκε εγώ να σε μπήκε, λέει, σε κανένα φτενό. Είσαι ενώ, ρε φίλε. Θα μας έπαιρνε να μας την πάλια σε λέει άλλη. Τέλος πάντων, θες να πεις τίποτα για τον Άρη ή μόνο για τον Ζαγόρα και τα αμάξι θα λες. Ο Ζαγόρας, ρε φίλε, εντάξει, ο Ζαγόρας είναι η αλικία, είμαστε. Η διαλικία είστε. Τι λες, βρε συμπέθερε. 38 χρονών είναι ο κύριος διευθυντής. Όχι. Κοίταξε να δεις. Χωρίς τα καλοκαίρια κι αυτός. 38 χρόνια το ξέρω εγώ κοντά. Μόνο. Άντε κλείσε. Περιμένει κι άλλος λαός. Άντε κλείσε. Άντε πάλι. Άντε γεια. Επόμενος παρακαλώ. Πάμε στο συνεργείο. Ναι. Θα μη... Να και ο Παύλος. Τελειώσαμε τώρα. Ο κολλητός του Ζαγόρα ο Παύλος. Τι πράγμα. Δω όχι τίποτα. Εντάξει προχώρα παρακάτω. Μην τολμήσεις. Μην την πεις, ας πούμε τα άλλα σου τα φιλαράκια που πήραν, αυτοί δεν ξέρω τι βιολί βαράνε. Α, εσύ όμως δεν το γνωστά. Αλλά με έκανε εντύπωση αυτός ο Νίκος από τη Χαλάστρα να βγαίνει να είναι σε αυτό, να μιλάνε μαζί. Βέβαια, σε αυτό να βγαίνει. Σοβαρά. Όλη μέρα. Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα γιατί να είμαι λοιπόν... Είναι λοιπόν Αριανός, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ο Ζαγόρας, και εγώ το λέω. Αν βγαίνει και μιλάει να είμαι λοιπόν με αυτούς. Ναι. Αυτός που έλεγε να πούμε μιλάει με τον άνθρωπο που τολμάει να πάρει να μου λοιπόν τον γκάλι στο στόμα του γιατί τον παρεμπιπτόντος έτσι είναι με τον Γιαννάκη είναι γνωστό. Στο μπάσκετ. Άσε το Γιαννάκη. Αφού κολλητός του. Ο άνθρωπος σας με τολμάει και λέει όταν παίρνατε λέει τα πρωταθλήματα με τον γκάλι. Είναι κολλητός του Γιαννάκη. Λοιπόν. Τι να, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Άστο να τώρα τον κολλητό του Γιαννάκη, μωρέ τώρα. Θα κάνει εκπομπή το βράδυ αυτός. Ναι, πάμε. Να πάμε λοιπόν, ας πούμε παρακάτω. Γιατί να μην βγει Χρήστασε και Σαββόπουλε ο Άρης αίτητος και ο πρώτος. Να βγει. Να βγει. Τι είπαμε, να μην χάσει. Είπαμε ότι η ομάδα αυτό θέλει. Αυτό δεν είπα κάτι άλλο. Μην λέτε να με... σας ακούω και κάνετε μία συζήτηση. Ναι. Όπως επίσης ότι η άνοδος τελείωσε. Ναι. Τι μαθηματικά ρε παιδιά. 8 παιχνίδια. Είναι. Ο Άρης θα κάνει γκέλα με τον Καραϊσκάκη να με και με τον Πανεγιάλη. Μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα. Μαθηματικά όμως δεν έχει. Μαθηματικά δεν έχει. Για το τυπικό απομένει το μαθηματικό. Έχει 24 βαθμούς. Δεν υπάρχει μην ας πούμε δημιουργείται. Όχι δημιουργείται αλλά δείχνει μία δηλαδή ψυχολογία που αυτή την ώρα τουλάχιστον δεν συνάδει. Όχι, η ψυχολογία είναι ότι η ομάδα δηλαδή, βγήκε. Δηλαδή είμαι να είμαι στα 2 τρίτα, 2 λεπτά λίγο. Είμαι στα 2 τρίτα του πρωταθλήματος πρώτος.
τα δύσκολα παιχνίδια του Άρη κατά κάποιο τρόπο, έτσι να το πω, γιατί είναι ντροπή για μένα να μιλάω ότι ο Άρης έπαιζε ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Πώς θα το κάνω δηλαδή. Ντροπή με βάση την ιστορία του συλλόγου. Με βάση, σε όλα, να. Με βάση σε όλα. Την παρουσία ιστορία, του δύο χρόνια στη Γάμα. Μην με εξοργίζετε λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά, ας πούμε, τα τρία παιχνίδια Παναχαϊκή και Σαμικός, άντε και τη Δράμα. Ναι. Τελείωσες με 7 πόντους. Ναι. Δύο νίκες και μια ισοπαλία. Η σεμνή τελετή να με τελείωσε. Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε όντως. Ναι. Σοβαρότητα, εγώ όχι τίποτα άλλο. Καλά, αυτό βέβαια πρέπει να είναι σοβαρή ομάδα. Μια σοβαρότητα. Έτσι, για ένα γαμό, το έτσι να το πω, θέλω να τελειώσω πρωταθλητής και αίτητος. Δεν το ανέχομαι. Ελπίζω και οι ίδιοι παίκτες. Στα 2/3 του πρωταθλήματος περίπου, δηλαδή, είμαι πρώτος από την αρχή, αίτητος. Και τώρα δηλαδή τι θα γίνει τώρα. Πηγαίνω μέσα στον Όφη που άμα δεις, ας πούμε, την προϊστορία, είσαι καβάλα. Καβάλα είσαι συνέχεια. Σε ένα παιχνίδι μόνο, να είμαι σε παιχνίδια κυπέλου, είναι 4-4-3. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν βλέπω να είμαι το λόγο. Και μην αρχίζετε ακόμα, τα είπαμε. Θέλει... Πολύ δηλαδή προσοχή, είπα ότι τα δύσκολα τώρα αρχίζουν. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε ο άλλος, ας πούμε, λοιπόν, που βγήκε ξανά και δεν είναι πρώτη φορά. Και βλέπουμε και τα αναδεικνύουμε. Ναι, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται η ιστορία. Αρχίζουν να με λοιπόν και βλέπουν εφιάλτες με την επιστροφή του Άρη, αλλά θα δούνε πραγματικούς εφιάλτες, εάν θα δούνε πραγματικά πολύ μεγάλο λοιπόν επενδυτή. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Καρυπίδης. Να βρει ένα μεσυνέτερο ή, ας πούμε, ένα μεσυνετέρους, μακάρι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να πούμε ότι ξέρεις, φύγε, κάνε, δείξε. Αλλά και με δήλωση δική του βλέπουμε ότι τα οικονομικά είναι, δηλαδή, ας το πούμε, στριμόκολα. Βλέπετε τι γίνεται. UEFA πάνε με το ζόρι, από τη μια μεριά τους έδωσαν 15-20 μέρες παράταση για να κάνουν τι. Να μαζέψουν λεφτά. Όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και άλλοι να κάνουν διακανονισμούς. Να αλλάξουν τον νόμο θέλουν. Μπράβο. Που ολόκληρο χρόνο δεν έγινε τίποτα. Ωραία. Αυτό το πράγμα, αυτή εκεί να πούμε, UEFA, FIFA δεν το βλέπουνε. Τους δώσανε μόνο παράταση. Μα και UEFA για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν έδωσε παράταση. Αυτό ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Μόνο για τις χώρες διοργανώσεις. Σωστά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι για την Ευρώπη. Εμένα με νοιάζει ότι από τη μια μεριά να με έρχεσαι UEFA και μου λες, ας πούμε, έβαλες, ας πούμε, τον άλλον το Χούμπελ, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, της Επιτροπής, έτσι, και κάνουν μια λοιπόν εισήγηση ομόφωνα, δεν ξέρω αν ήταν 3-4-5, που σημαίνει ή 3-0 ή 4-0 ή 5-0 τα πρόσωπα της Επιτροπής, εισηγούνται Brexit. Και από την άλλη μεριά να με κάθεσαι και παρακολουθείς ότι αυτή και η όλη τους ιστορία είναι, λοιπόν, να σώσουν τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτό λέγεται λοιπόν, ας πούμε, ισονομία. Τότε γιατί μου απειλείς, ας πούμε, με Brexit. Από τη μια μεριά κάνεις αυτό, από την άλλη τους έδωσες 20, γιατί νομίζω 20 ημέρες είναι 15 μέρες και 3 ημέρες επιπλέον με την υπομνήματα και κάτι τέτοια. Τον δίνεις δηλαδή 20 ημέρες και από την άλλη μεριά να με βλέπεις, ας πούμε, παρακολουθείς ότι αυτοί πάνε να σώσουν πάλι, να ψηφίσουν, να αλλάξουν μεταξύ τους, ας πούμε, τα πάντα. Να είσαι καλά, Παύλο. Δηλαδή, πού υπάρχει, δηλαδή, πώς να καθαρίσει αυτό το έρημο ποδόσφαιρο. Δεν θα καθαρίσει. Στην Ελλάδα. Τι είπες? Δεν θα καθαρίσει. Έτσι θα είναι πάντα. Χρήσατε, αλλά βλέπεις, ας πούμε, αυτοί από τη FIFA δήθεν ότι κάνουν κάτι. Μα έτσι να με τι κάνεις. Άρα επιβάλλεται να υπάρχει πολύ δυνατός, ας πούμε, λοιπόν, οικονομικά παράγοντας. Επιβάλλεται. Γιατί ακόμα και εκεί δεν θα μπορείς, ας πούμε, για να τους κυνηγήσεις. Έτσι. Δεν θα βρεις, ας πούμε, το δίκιο. Βλέπεις, ας πούμε, τι γίνεται. Ακόμα να με δεν γύρισες και βάζει πέρα από τα οικονομικά, γιατί στην προκειμένη περίπτωση με τον Καρυπίδη, πέρα λοιπόν από τον Μαρινόπουλο που είναι 30 λοιπόν εκατομμύρια τα οποία πρέπει να πάρει, πέρα από το ότι αυτό πήγε στο 50% για να αναλάβει ο Σκλαβενίτης, γιατί η όλη ιστορία για να πάρει λοιπόν τα μαγαζιά του Μαρινόπουλου ήταν ότι τα χρέη του να πάνε στο 50% απέναντι σε τρίτους. Και αυτή, ας πούμε, παρατήρηση είναι ότι ο Καρυπίδης αυτά τα πήρανε λοιπόν τα μαγαζιά του, τα πήρε το marketing. Που σημαίνει ότι παίρνω
κέρδη και ζημίες. Είναι μεγάλη, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι μεγάλη κουβέντα. Έγινε, Παύλο, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Καλώς έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σου, Αλέξη και Χρήσανθε. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι το μάτς το αυριανό ντέρμπι το έχει κάνει όφι, δεν το έχει κάνει ο Άρης. Ένα, λοιπόν, όπως είναι με την Καρδίτσα, όπως είναι με τον αυτό, θα είναι και με τον όφι αύριο. Εντάξει, απλά ο Όφη είναι καλύτερος από όλους αυτούς που είπες. Κάποιοι τον κάναν καλύτερο, γιατί διαλύονταν ο Όφη. Με όλες αυτές τις παραμέτρους λοιπόν, και τις αβάντες ή όχι, είναι καλύτερος από όλες τις προηγούμενες ομάδες. Είναι μαζί με τον Άρη δύο καλύτερες ομάδες. Άσχετα για το πώς έγινε. Έγινε όμως. Λοιπόν, πήρε παίχτες, έκανε μια ομάδα. Παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει. Σε κάποια μάτσα, εγώ δεν είπα ότι παίζει σε όλα. Σε κάποια μάτσα έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, να το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα γι' αυτό για το Μανιά που είπατε, αυτά θα έρθουν αργότερα για τις μεταγραφές. Και εγώ θεωρώ το Μανιά ότι επειδή τον είχε ο Άρης παλιότερα, νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται κάτι πιο καλύτερο από το Μανιά ή από το Γιάννο που ακούγονται. Πιο καλύτερο από το Μανιά. Κάτι καλύτερο, κάποιο πιο καλύτερο σε δηλαδή, Μανιά. Κάτι σε τι, με 400 χιλιάρικα να πάρουμε έναν. Όχι, με τι? 400 χιλιάρικα. Καλά, δεν θα πάρεις μόνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Νασλίδης, ας πούμε. Είναι στους υποψήφιους. Ο Νασλίδης θεωρείς ότι είναι καλύτερος στο Μανιά. Ο Νασλίδης δεν είναι και κλασικό εννιάρι, μπορεί να παίξει και. Εγώ λέω ότι ο Νασλίδης είναι μια χαρά για τον Άρη στην πρώτη χρονιά του Άρη στην επιστροφή. Είναι μια χαρά. Αλλά θεωρώ ότι ο Μανιάς είναι καλύτερος. Προσωπική άποψη εκφράζω, έτσι. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει ο Άρης ή τον Ασλίδη ή τον Μανιά ή τον οποιοδήποτε. Χαρακτηριστικά έχει ο ένα, άλλα ο άλλος. Μπράβο. Και είναι και αυτό που λέει ο Αλέξης. Ναι, και τελευταίο, το Brexit που λέτε. Το ότι η FIFA λέει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μην παίζουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, από κάπου ξεκίνησε. Ναι. Και ξεκίνησε με την είσοδο του κύριου Σαββίδη και με το ότι δεν έχει τιμωρηθεί κανονικά ο ΠΑΟΚ με βάση από αυτό που έπρεπε να τιμωρηθεί, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο νόμος δεν λέει ότι έπρεπε να πέσει? Ναι. Αν εφαρμοζόταν ο νόμος δεν είναι μία από τις, είναι μία από τις τιμωρίες προβλεπόμενες, ναι. Α, μπράβο. Επομένως, από τη στιγμή που δεν εφαρμόζεται αυτό, γι' αυτό και απειλεί ο ΕΦΑ, η FIFA με τον Brexit. Αλλιώς δεν θα γινόταν αυτό. Μάλιστα. Κανονικά. Ναι. Άμα δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, μας απειλούν στην Ευρώπη. Έτσι θα γίνει. Γιατί τώρα, άμα ήταν άλλες ομάδες, θα μας είχαν πάρει το κεφάλι ήδη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Μ' αρέσει αυτή η κουβέντα, όχι ο Μανιάς σου. Επιτέλους. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Για λίγο για ποδόσφαιρο, βάλουμε αυτά που λες. Ο ένας είναι φόρε με πλάτη, ο άλλος όχι. Έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Τόσα χρόνια αντί να ασχολούμαστε με το Μανιά, ασχολούμαστε με το Γρόλιο, τον Χριστοφορίδη και τον δικηγόρο. Σωστό. Ας αλλάξει λίγο αυτό. Πάμε, παρακαλώ, επόμενος. Έπεσε. Αθλητικοί συντάκτες με νομική υπόσταση είμαστε. Ναι, παρακαλώ, επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Όσον αφορά Μανιά ή Νασλίδη, δεν μπορώ να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις. Ναι. Ας χάσει καμιά 5-6 κιλά ο Νασλίδης, οπότε κάνει zoom, φαίνεται ως και μπες του. Ένα το κρατούμενο. Μπορεί να είναι το, το βαρύ φορ. Και άλλους παίκτες είχες και, και ξένους με πολύ θυμίζω. Μια χαρά τα παστελώνει. Αυτό είναι το. Αυτό, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το στυλ του Νασλίδη, αυτό είναι. Έτσι είναι. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι παίζει μπάλα και μια χαρά παίζει φέτος με τη Λάρισα. Ναι. Μανιάζει 10 φορές καλύτερος. Καλά, εντάξει. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξης, είναι άλλος παίκτης. Μπορεί να παίζουν και μαζί αυτοί οι δύο σε κάποια περίπτωση. Αλλά εντάξει, εμένα μου αρέσει το στυλ του Μανιά. Μιλάμε, ρε παιδιά, για δύο παίκτες που περιμένουν να το προσεξεκαθαρίσουν και οι δύο έχουν συμβόλαιο την επόμενη χρονιά. Και έχουν και οι δύο συμβόλαιο, όντως. Εννοείται. Ας κάνουμε ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο καλό. Το καλό, τι εννοείς καλό? Καλό, γιατί. Πόσο νομίζεις ότι είναι το καλό? Εγώ θα ήθελα περίπου γύρω στα 2,5. Ωραία. Είναι πολλά. Δεν θα τα πάρει, αν πάρουμε 1,5, αν πάρουμε 1,5, άκου λίγο, αν πάρουμε 1,5 να πανηγυρίσουμε. Πρέπει να ανοίξουμε σαμπάνιες. Να ξέρεις. Ναι, δυστυχώς, γιατί αυτό βλέπω ότι έχουν αρχίσει και... 600 παίρνουν αυτοί που κάνουν βόμβα 400 εισιτήρια. 500 και 600 παίρνουν. Ο Άρης θα πάρει πολλά περισσότερα. Το
έχω ακούσει. Πολλά περισσότερα, αλλά... Α, όχι σε αυτά τα νούμερα που λες. Τα 2,5 νομίζω ότι είναι όνειρο θερινής νυχτός, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Το 1,5 με 1,700 είναι εφικτό. Εφικτό. Πάντως, λέω εγώ. Και εσείς αν δεν κάνω λάθος, λέγατε κάποτε για 3 εκατομμύρια, αλλά... Δυόμιση έπαιρνε ο Άρης. Έπαιρνε, 2,200 ναι. Πόσο ήταν. 2,200 έφτανε. 2,5 έπαιρνε ο Άρης. Άλλες εποχές εκείνες. Αλλά είχε και ο ΠΑΠ ένα 300 όμως. Εννοείται, άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Το πάμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Μακάρι. Κοίταξε, η Λάρης, ας πούμε, ή ο Αστέρας Τρίπολης, που είναι οι ομάδες στη μέση, έτσι, της βαθμολογίας. Παίρνουν ένα. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι πέμπτος, δηλαδή. Ναι, παίρνει ένα. Μα δεν μπορείτε να συγκριθούμε τώρα με τον Αστέρα Τρίπολη. Δεν μπορείς να συγκριθείς. Όταν τον πρόσεξε. Αστέρα Τρίπολη το βλέπουν 20.000 άτομα και τον άρθρο το δουν 600.000 κόσμος. Πρόσεξε λίγο. Δεν μπορείς να συγκριθείς, αλλά έρχεται η άλλη και σου λέει. Δίνω ένα. Αξιολογώ ότι εσύ είσαι για 1,5. Να βρουν τρόπο, όπως τα πήρε και η ΑΕΚ από την Κοσμοτέ στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ, μισό λεπτό. Η ΑΕΚ παίρνει μεν όσο θα πάρει στο ποδόσφαιρο. Αλλά την ίδια στιγμή. Και το μπάσκετ. Και στο μπάσκετ. Την ίδια στιγμή όμως οι επιχειρηματίες που είναι στην ΑΕΚ θα δώσουν στην Νόβα πίσω μέσω ΟΠΑΠ. Οι οικογένειες άλλες, είτε μιλάμε για τον Σαββίδη, είτε μιλάμε για τον Ολυμπιακό, θα δώσουν πίσω στην Νόβα με άλλους τρόπους. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Εγώ δεν μιλάω για Νόβα και ποδοσφαίρο, εγώ μίλησα για την ΑΕΚ στο μπάσκετ, όπου πήρε από μόνη της... Για δες λοιπόν μαζί με την Κοσμοτέ, όπως λες, τι άλλο διαφημίζει ο TTV εκείνη την ώρα. Αυτόν τον τρόπο, γιατί μια μέρα ο δασκάλου έλεγε στο ραδιόφωνο ότι έχει και δύο αριανάκια μέσα πολύ καλά στο εμπορικό τμήμα η Κοσμοτέ. Να βρουν τον τρόπο, υπάρχουν πολλοί αριανοί σε πολλά κέρια σημεία. Πες μου λίγο το μικρό σου. Νίκος. Νίκο μου. Του Σακατάκ. Ναι, κατάλαβα. Άκου λοιπόν να σου πω, Νίκο μου. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μεγαλύτερη τράπεζα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μαζί με την Εθνική. Μπράβο. Και έχουμε μέσα αριανό. Είχαμε. Δεν είναι. Ναι, βγήκε τώρα σύνταξη. Ήταν το νούμερο 2 λοιπόν στην τράπεζα. Μπράβο. Τι θα έκανε, θα έκανε βάντα στον Άρη. Σε κανέναν Άρη δεν μπορεί να κάνει εργαζόμενο αβάντα, εκτός αν είναι ο Σάλλας, ο ίδιος δηλαδή ο ιδιοκτήτης, και να θέλει να κάνει κάτι που και πάλι επιχειρηματικά δεν θα το κάνει. Αυτές οι ομάδες που παίρνουν τα μεγάλα συμβόλαια τα τηλεοπτικά τα παίρνουν γιατί πάρα πολύ απλά έχουν τον τρόπο να τα δίνουν πίσω μέσω άλλων εταιριών. Ο Άρης δεν το έχει αυτό. Δυστυχώς. Ο Σαββίδης μπορεί να δώσει τη Σουρωτή, το Μακεδονία Παλάς ή δεν ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο. Πίσω, ο άλλος δίνει τον ΟΠΑΠ. Και γυρίζει το χρήμα. Και γυρίζει το χρήμα έτσι. Και μια χαρά εξυπηρετούνται όλοι. Δεν είπαμε να πάρουμε 2,5. Ας πάρουμε 2. Ας πάρουμε ένα 800, ένα 700. Εντάξει, εμείς όλα τα λέμε. Προσπαθεί για το καλύτερο αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν υπογράφει. Αλλά να είμαστε ρεαλιστές. Αλλιώς τα έπαιρνα. Τα έπαιρνε το 1,200 και θα το υπέγραφε. Γι' αυτό παραπάρει παραπάνω. Εντάξει, θα δούμε. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Έγινε, χαιρετώ. Να είσαι καλά. Τέλος. Κάτσε, γιατί έχω και δύο μηνύματα εδώ για εδώ. Ένα είναι, Χρήστο. Ένα είναι το συμβόλαιο της Λάρισσας. Ορίστε, ανοίξαμε την κουβέντα για τα μεταγραφικά. Ένας θέλει το Μανιά, το στηρίζουν. Ναι. Το Νασλίδη. Γιακουμάκι της Λιβαδιάς θέλει ο άλλος. Ποιο είναι το? Το Γιακουμάκι της Λιβαδιάς. Άλλος παίκτης, περιφερειακός είναι αυτός. Ναι. Παιδιά, ο Άρης θα πάρει παίκτης. Εγώ θέλω τον Αλμπάνι. Ποιο να? Τον Αλμπάνι. Τον Πυριακ. Αυτός είναι καλός παίκτης. Εγώ αυτόν θα ήθελα. Μισή και ο Ασλαμάς. Πεκτάρα είναι, φίλε. Ο Αλμπάνις. Πολύ καλός. Δεν μου κάνει εντύπωση πέρσι. Φέτος δεν ξέρω, δεν τον έχω παρακολουθήσει επισταμένα. Εγώ θέλω. Είναι πεκτάρα. 5 καλούς ξένους παίκτες. Γιατί εξετάζουμε πάντα και την ηλικία, λέγω. Εσύ σχέση και με την ηλικία. Γιατί ο Αλμπάνις είναι και πιτσιρικάς. Ωραία. Θέλω 5 καλούς ξένους παίκτες των 170-180.000 ευρώ. Καλούς αυτού του επίπεδου. Με 5 τέτοιους καλούς ξένους ποδοσφαιριστές και με 3-4 επίσης καλούς Έλληνες, κρατώντας και κάποιους από τους ποδοσφαιριστές τους φετινούς. Δεν τους διώξεις κιόλας, δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Τους συγκεκριμένους θα θέλω όμως να κρατήσω. Δεν είσαι εσύ ο τεχνικός διευθυντής. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κιόλας τεχνικός διευθυντής. Πού ξέρεις αν δεν έχω συμφωνήσει με τον Καρυπίδη να αναλάβω. Καλά, ναι. Λοιπόν, Καρυπίδη, άμα πάρεις το Χρήστα, το τεχνικό διευθυντή. Με σένα σίγουρα. Δύσκολα σε βλέπω. Με σένα. Θα προσλάβω εσένα μετά. Εμένα, ναι, ναι. Γιατί έτσι δεν γίνεται συνήθως. Προσλαμβάνεται ένας ο οποίος προσλαμβάνει έναν άλλον για να κάνει τη δουλειά. Μια χαρά. Κουκλεντές θα είμαι εγώ, γυαλί ηλίου, καπελάκι.
Πολύ ωραίο αυτό το δεσμάτιο που έχω του Κόκε. Μια χαρά. Και θα κάνεις εσύ τα κονέ. Με την αγορά. Την οργώσεις την αγορά. Φέρεις τους πάντες. Το μόνο βέβαιο είναι αυτό. Ωραία. Τουλάχιστον έχεις και πέντε φίλους. Δεξιά-αριστερά. Πάρεις δύο τηλέφωνα. Πάρεις τον Ρονάλντο και άλλο. Πες τον να. Πάρεις τον Νάτσο. Δεν στον έφερα εδώ ήταν. Στην Ελλάδα ήταν. Έτσι. Ο Νέτο δεν θα έχει κάποιο ρόλο. Θα δείξει. Θα δείξει. Ωραία. Άντε, κλείστε τώρα την εκπομπή. Να πάμε να κάνουμε τις μεταγραφές μας. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν εδώ μαζί μας, πίσω από την κονσόλα του και όλους εσάς φυσικά που ήσασταν εδώ. Τι εκπομπάρα άκουσες σήμερα, ρε. Τι εκπομπάρα άκουσες σήμερα. Τι τυχερός που είσαι. Αύριο θα είμαστε για το post-game του αγώνα με τον Όφη. Τρεις η ώρα έχουμε μετάδοση φυσικά εννοείται από την Κρήτη. Στις πέντε θα είμαστε εδώ στο στούντιο να πούμε έτσι κάποια πραγματάκια για το παιχνίδι μέχρι τις 6 γιατί μετά έχει βολή. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Ακολουθεί Γιώργος Ματζούκης και έχει και πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.